Καλημερίζω λοιπόν τον κύριο Λάζαρο Ριζόπουλο, ο οποίος είναι διδάκτορας συμπεριφορικών οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Τι κάνετε? Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη. Πολύ καλημέρα. Ιδιαίτερα τιμητική η πρόσκλησή σας και εξαιρετικά, με εξαιρετικό ενδιαφέρον πάντα οι συζητήσεις μας. Και βέβαια σας έδωσα ήδη την απάντηση ότι δεν μπορώ να κάνω την υπέρβαση μέσα σε μία ώρα και δύο λεπτά ή μέσα σε διάστημα λίγων ωρών, αλλά είναι μία προσπάθεια που πρέπει να γίνει. Είναι αυτό που ζητάτε ουσιαστικά? Είναι αυτό που τίθεται ως ζήτημα στις μέρες μας ουσιαστικά, κύριε Ριζόπουλε? Να ξεκινήσω για να βοηθήσω και στη δική σας υπέρβαση, γιατί έχω μια πληροφορία ότι γιορτάζεται κατά κάποιον τρόπο σήμερα τη γενέθλια ημέρα σας, οπότε να σας ευχηθώ χρόνια πολλά και να ξεκινήσω με αυτό για να βοηθήσω στην κουβέντα μας και στην αισιόδοξη πλευρά του μηνύματός μου. Εγώ θα σας πω ότι δεν το γιορτάζω σήμερα, είναι δύο μέρες μετά, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Καλοδεχούμενες να είναι. Οπότε θα βοηθήσουμε και την υπέρβαση προκαταβολικά. Ωραία. Αυτό ακριβώς, κυρία Δουλγεράκη. Νομίζω ότι οι μέρες της μεγάλης εβδομάδας, ούτως ή άλλως, γιατί κάπως έτσι ξεκίνησατε την εισαγωγή σας, κρύβουν πολλά μηνύματα. Κρύβουν την αγάπη, κρύβουν την ανιδιοτηλή προσφορά. Μας διδάσκουν τη φιλαλληλία, την συγχώρεση. Θα πείτε, ίσως ενδεχομένως, σκεφτούν πολύ ότι όλα αυτά είναι θεωρητικά. Αλλά νομίζω πως όχι. Διότι στην καθημερινότητά μας, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, στη σχεδίαση και στην εφαρμογή κάθε πολιτικής ή κάθε στρατηγικής, το επίκεντρο πάντα έχει ο άνθρωπος. Στο επίκεντρο πάντα οφείλουμε να έχουμε τον άνθρωπο, αν θέλουμε να έχουμε αυτά ουσιαστικά και πρακτικά αποτελέσματα. Οπότε νομίζω, ναι, αυτό συνήθως ενασχώ και εγώ στην καθημερινότητά μου και αυτό διδάσκω. Την αισιοδοξία μέσα από την πρακτική εφαρμογή της και μέσα από όλα τα οποία, όλοι αυτοί οι παράγοντες οποίοι μπορούν να βοηθήσουν να ενθαρρύνουν και να οδηγήσουν την κοινωνία των πολιτών ένα τουλάχιστον βήμα παρακάτω κάθε ημέρα. Χωρίς αυτό βέβαια, κύριε Ριζόπουλε, να είναι το εύκολο, διότι όταν βιώνεις μια δύσκολη καθημερινότητα, όταν εκεί παζαρεύεται το αν θα έχεις τι θα βάλεις στο τραπέζι σου, εκεί που παζαρεύεται το χάνω δεν χάνω το σπιτικό μου, εκεί που παζαρεύονται το σήμερα και το αύριο των παιδιών σου, εκεί που παζαρεύεις όλα αυτά που είναι η δική σου η διαβίωση και δεν είναι εύκολα, νομίζω ότι ξεχνάς λίγο ότι πρέπει να βάζεις άλλες προτεραιότητες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και σε κάθε κρίση, όπως είπατε, ήδη βιώνουμε 13 χρόνια κρίσης. Πολυεπίπεδες κρίσης. Με διάφορες μορφές. Σε αυτή την κρίση, λοιπόν, την συνεχή, υπάρχουν και ευκαιρίες και προκλήσεις. Το σίγουρο είναι πάντως ότι αν δεν εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες, αν δεν αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις, το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ άσχημο για όλους μας. Ήδη βλέπουμε φαινόμενα διαταραχής, φαινόμενα έλλειψης κοινωνικής συνοχής και αυτό νομίζω είναι η αρχή πολλών κακών. Άρα επιβάλλεται ως καθήκον από όλους εμάς να δεσμευτούμε προς μια διαφορετική πορεία, όχι μόνο για εμάς τους ιδίους, εμείς ίσως να μην προλάβουμε, αλλά θεωρώ πως ναι, κυρίως όμως για τις επόμενες γενναίες, για την παρακαταθήκη μας στο κάθε δικό τους βιώσιμο αύριο. Αυτό είναι αυτό που λέω. Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Ίσως να είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά αν δεν επιστρέψουμε στα βασικά, αν δεν ξεκινήσουμε από τα θεμέλια, είναι σίγουρο ότι δεν θα μπορέσουμε να χτίσουμε, να οικοδομήσουμε και να προσφέρουμε τίποτα στο τέλος. Όλα θα είναι εφήμερα. Ποια είναι τα βασικά και ποια είναι τα θεμέλια? Πώς το οριοθετείτε? Πολύ δύσκολο ερώτημα, αλλά σίγουρα αποτελεί όλο αυτό το μεγάλο ενδιαφέρον της κοινωνίας που βλέπουμε σιγά σιγά για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για το βιώσιμο αύριο, ώστε να θωρακίσουμε την κοινωνία μας. Διαστητικά και μόνο θα έλεγα ότι βλέπουμε ότι κάτι κάνουμε λάθος. Τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια, αναλώσαμε υπερβολικά το κεφάλαιο των παιδιών μας. Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να κάνουμε ώστε να το ανατρέψουμε όλη αυτή την πορεία, να αλλάξουμε κατεύθυνση πλέον. Η πρόοδος μας τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει πολλές αντιφάσεις. Βλέπουμε ότι σε ορισμένους τομείς προχωράμε ταχύτατα, αλλά συγχρόνως οι βασικές αρχές της ελληνικής κοινωνίας, αυτές που εμείς τουλάχιστον προλάβαμε και μεγαλώσαμε, αρχίζουν και υπονομεύονται. Αυτό δεν θα έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Ακόμη και η επιχειρηματική κοινότητα,
πέρα από την κοινωνία των πολιτών και η επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και η πολιτική κοινωνία, οφείλει να συμπεριλάβει τους πάντες. Με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο, όπως είπα. Και οι πολιτικές αυτές δεν αφορούν μόνο τις διεθνείς σχέσεις, δεν αφορούν μόνο την εικόνα μας ή την πορεία μας προς το εξωτερικό και τη συνεργασία και τη συνέργεια μαζί τους, αλλά κυρίως αφορούν το εσωτερικό μας. Αφορά δηλαδή όλους εμάς. Και σίγουρα το κόστος οποιαδήποτε πολιτικής δεν πρέπει να υπομίζεται η ίδια η κοινωνία. Γιατί αν δεν έχουμε συμμάχους και συνεργούς τους πολίτες δίπλα μας, είναι σίγουρο ότι δεν θα πετύχουμε. Είμαστε όμως, κύριε Ριζόπουλε, σε θέση να το δούμε. Είμαστε σε θέση να δούμε αυτή την πρόκληση. Είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε το πώς αναλώνουμε το μέλλον των παιδιών μας, γιατί δεν το αναλώσαμε. Νομίζω, πιστεύω, βλέπω ότι το αναλώνουμε. Ότι με κάποιο τρόπο καταστρέφουμε εκείνο το μέλλον των παιδιών μας όταν κάνουμε τόσες εκπτώσεις στη ζωή μας, στον πολιτισμό μας, στις αξίες μας, στην ανθρωπιά μας, στην ηθική μας, σε όλα αυτά τα οποία λέει ο καθένας από εμάς. Γιατί αν αυτή είναι η πρόκληση, προσπαθώ να βρω πώς, μου λέτε, πρέπει μέσα από την πρόκληση να βλέπω την ευκαιρία και προσπαθώ να το συνδέσω, να δω ποιος είναι ο δρόμος. Πάντα η ανθρώπινη επιλογή, η διαδικασία απόφασης αποτελεί η ίδια και από μόνη της μια πρόκληση. Κάθε λοιπόν δημόσια πολιτική αλλά και ιδιωτική πρωτοβουλία οφείλει να ξεπερνάει αυτούς τους περιορισμούς και κυρίως οι προκαταλήψεις όλες όσες έχουμε. Τα κενά που παρατηρούνται μεταξύ προθέσεων και τελικών πράξεών μας είναι όλα αυτά που δημιουργούν το έλλειμμα εν τέλει στο αποτέλεσμα της κάθε πολιτικής μας. Το έλλειμμα εν τέλει στο αποτέλεσμα της κάθε ατομικής ή συλλογικής επιλογής μας. Άρα λοιπόν οι νέες στρατηγικές, και επειδή είναι δεδομένο ότι δεν έχουμε περιόριστους πόρους, όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο οι πόροι κάθε είδους θα περιορίζονται και θα μειώνονται. Πρέπει να στραφούμε προς τις προϋπάρχουσες αξίες. Πρέπει να στραφούμε και να συμπεριλάβουμε τις τάσεις και τα κίνητρα με μικρότερο κόστος, ώστε κάθε μας παρέμβαση να έχει το μέγιστο δυνατό αντίκτυπο. Αν συμπεριλάβουμε την ανθρώπινη φύση, τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αποφασίζει και επιλέγει, τότε σας βεβαιώνω ότι κάθε μας πράξη θα έχει πολύ μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο ανεξαρτήτως πόρων και θα έλεγα και με πολύ μικρότερο κόστος, αρκεί να συμπεριλάβουμε αυτά τα ελλείμματά μας ως ανθρώπινη φύση. Τίποτα περαιτέρω. Σας προβληματίζει το γεγονός, μιας που ασχολείστε με αυτό το αντικείμενο, έχετε αυτό το αντικείμενο, δηλαδή τη συμπεριφορική οικονομική επιστήμη, σας προβληματίζει το γεγονός ότι τα πάντα συνδέονται γύρω από τη διαβίωση, επιβίωση, το τι έχω μέσα στην τσέπη, τι μπορώ να πάρω, τι μπορώ να εισπράξω, τι θα δώσω? Αυτό είναι ένα δεδομένο, φυσικά. Όπως αντίστοιχα, πέρα από την προσωπική επιλογή και στο επιχειρηματικό κόσμο, οι παγκόσμιες εξελίξεις βλέπουμε ότι έχουν ήδη πρωτοφανή αντίκτυπο. Όσο λοιπόν οι λέξεις κερδοφορία θα ερμηνεύονται αρνητικά ή οι λέξεις επιβίωση θα είναι το μείζον, γιατί είναι και το μείζον, η επιβίωση είναι το κάτω μέρος της πυραμίδας μας, είναι δεδομένο ότι μας επηρεάζει στην καθημερινότητά μας και σε κάθε μας ανάσα. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν πρόσθετα βάρη. Αλλά όμως βλέπουμε ότι μια ανεξέλεγκτη ανάπτυξη σε εισαγωγικά δημιουργεί πλέον σοβαρές αβεβαιότητες. Περιορίζει εν τέλει την αναπτυξιακή δυναμική. Άρα λοιπόν οτιδήποτε καινούριο πρέπει να υπερβεί αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να οφείλουμε να τα προσπεράσουμε ώστε η συνεργασία να καθίσταται επιτακτική και αναγκαία. Αυτό που και εγώ λέω σε όλα τα νέα παιδιά διδάσκοντάς τα είναι ότι πρέπει να έχουν θωρακίσει τόσο καλά και γνωσιακά και πνευματικά και ψυχικά αλλά και σωματικά ακόμη αν θέλετε τον εαυτό τους, ώστε να είναι κάθε ημέρα χρήσιμοι και αναγκαίοι τόσο στην κοινωνία όσο και στην οικογένειά τους όσο και στο εργασιακό τους περιβάλλον. Δυστυχώς και με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης πολλές θέσεις εργασίας θα εκλείψουν, πολλές θέσεις εργασίας θα αντικατασταθούν, κάτι καινούριο θα έρθει. Όσο λοιπόν εμείς ήδη φροντίζουμε να θωρακίζουμε τον εαυτό μας κατά του καβάφιο, όπως λέω, εις μικρών γενναίοι, έχουμε περισσότερες πιθανότητες όχι μόνο να επιβιώσουμε, αλλά να εξελιχθούμε αποτελεσματικά και να συνεχίζουμε να δημιουργούμε σε αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα και στην ακόμη δυσκολότερη που θα ακολουθήσει. Μου λέτε το άνθρωπος εναντίον ανθρώπου, έτσι. Δηλαδή... Όχι, μακριά από μένα αυτό. Μακριά από μένα.
Καθόλου, καθόλου. Γιατί όσο ο καθένας μας φροντίζει, με την, όπως σας ανέφερα, με το εις μικρόν γενναί, βελτιώνουμε και το περίγυρό μας. Βελτιώνουμε το ίδιο μας το περιβάλλον. Άρα όλο αυτό το ρεύμα μεγαλώνει. Σαφέστατα όχι άνθρωπος εναντίον αυτό. Το είπα με άλλη έννοια, βέβαια. Η καταστροφή μας. Το είπα βέβαια με άλλη έννοια, ότι τα επιτεύγματά μας και ότι πρέπει να πάει μπροστά και χαιρόμαστε που πηγαίνει μπροστά, γιατί αυτή είναι μια θετική εξέλιξη και αντί η τεχνολογία να είναι εκείνος ο τομέας που πραγματικά θα μας βοηθήσει σε χίλια δυο πράγματα, βλέπουμε ότι μπορεί να γίνει και κάποια αντιστροφή, γι' αυτό το είπα έτσι. Σωστό, σωστό. Και αυτό ακριβώς θα προσέφερα και εγώ στη σκέψη σας, ότι πάντα λέμε, ίσως καμιά φορά θεωρούν πολλοί ότι η αξία προβολής του παρελθόντος στο μέλλον ίσως να έχει και περιορισμένη αξία. Εγώ αντιθέτως λέω πάντα ότι η επισκόπηση του παρελθόντος μας επιτρέπει δύο πράγματα. Και να καταλήξουμε σε μια εγκυρότερη εκτίμηση του σήμερα, δηλαδή όντως να εκτιμήσουμε αν τα προβλήματά μας είναι τόσο μεγάλα ή απλώς αν τα θεωρούμε μεγάλα. Και κυρίως να δούμε ποια ήταν τα λάθη μας για να τα βελτιώσουμε. Δεν υπάρχουν επιτυχίες, κύριε Βιγεράκη. Δεν υπάρχουν εγχειρίδια τέτοια. Πάντα θα υπάρχουν προκλήσεις, τις οποίες με όραμα και στοχοθεσία μπορούμε να υπερβούμε. Αλλά για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε μια ενεργή κοινωνία πολιτών, χρειαζόμαστε μια υπεύθυνη επιχειρηματική κοινότητα και χρειαζόμαστε μια πολιτική με όραμα. Όλα αυτά θέλουν εμπιστοσύνη, θέλουν σεβασμό, θέλουν μια αταλάντευτη πίστη στο μαζί, αλλά σίγουρα νομίζω ότι προτάσεις με καθολική εμβέλεια, με διασφαλισμένη την ισότιμη και ενεργή συμμετοχή όλων, με ταυτότητα και δυναμική, μόνο έτσι μπορούμε να οδηγηθούμε στο μέλλον όχι μόνο της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας και της παγκόσμιας αγοράς. Αυτό είναι πάντα που λέω και προς τους επιχειρηματίες και προς τον εταιρικό κόσμο. Ότι χωρίς την συμπερίληψη όλων των μελών της σημερινής μας κοινωνίας, οτιδήποτε άλλο θα έχει εφήμερα αποτελέσματα τα οποία θα καταρρεύσουν πάρα πολύ γρήγορα. Κύριε Ριζόπουλε, με όλα τα παραπάνω τα οποία αναφέρατε και με αυτά τα οποία είπατε που περνάτε ως γνώση, ως μήνυμα στα παιδιά τα οποία διδάσκετε, στους ανθρώπους που διδάσκετε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Όλο αυτό χρειάζεται ένα background πίσω, δηλαδή πρέπει να έχει κάνει δουλειά η οικογένεια για να μπορέσει, αν μη τι άλλο, να θωρακίσει τον νέο άνθρωπο που θα τον στείλει στη συνέχεια στο πανεπιστήμιο, που θα του περάσετε τη γνώση. Μπορεί κάποιος, ακόμα και αν δεν έχει αυτή τη θωράκιση, μέσα του να πει ότι εάν το εφησίσετε εσείς αυτή την εμπιστοσύνη ως καθηγητές, να πει ότι ναι, εγώ μπορώ να το κάνω. Και ποια μπορεί να είναι τα ποσοστά επιτυχίας σε αυτή την περίπτωση? Εγώ έχω συναντήσει στη ζωή μου και τις δύο περιπτώσεις. Σίγουρα η οικογένεια αποτελεί το εφαλτήριο πρόοδο. Αποτελεί το κυρίαρχο πυρήνα θωράκισης ενός νέου παιδιού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όταν εμείς βρισκόμαστε στην αίθουσα διδασκαλίας και στον χώρο του Πανεπιστημίου, που όλα γυμώνονται ώστε να δημιουργηθεί μέσα από την πληροφορία γνώση, ότι δεν έχουμε μερίδιο ευθύνης και ότι δεν οφείλουμε να συμπεριλάβουμε τον κάθε ένα. Και επειδή το κάθε ένα νέο, όσο αδύναμος και αν ξεκινάει. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι ναι, μπορούμε να κάνουμε και τα δύο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε και τα 18, μπορούμε να ξεκινήσουμε και πολύ αργότερο ο καθένας μας. Γιατί όπως λέω πάντα, ο πλέον αδύναμος ή δυνατός κρίκος είμαστε οι ίδιοι εμείς. Είναι ο άνθρωπος. Είναι οι προτιμήσεις και επιλογές του. Οι προτιμήσεις και επιλογές μας λοιπόν δεν σταματούν στα 18, δεν εκκινούν από τα 6 και σταματούν στα 12. Είναι διαβίου μια στάση ζωής. Και γι' αυτό πάντα φωνάζω και τονίζω ότι ο μόνος τρόπος για να προβλέψεις το μέλλον είναι να συνεισφέρεις ενεργά στη διαμόρφωσή του. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να είσαι συμμέτοχος και συνεργός στο οτιδήποτε θετικό ή εν τέλει αρνητικό αποτέλεσμα προκύψει. Αλλά νομίζω ότι μόνο έτσι όμως μπορούμε να επηρεάσουμε το συλλογικό καλό. Όπως συχνά αναφέρω τελευταία, κύριε Βεργεράκη, και νομίζω σας διέκοψα, αλλά ήθελα να το αναφέρω. Η νέα γενιά, αποκαλούμενη πλέον και ως η πρώτη γενιά ψηφιακή, είναι η πρώτη ψηφιακή πολίτες που συχνά θα ακούμε. Μπορεί να είναι ευέλικτη, μπορεί να είναι καινοτόμα, μπορεί να είναι αυτοδύναμη, αλλά βλέπουμε όλοι μας ότι συνάμα κινδυνεύει και περισσότερο από όλους. Είναι μεγαλωμένη μέσα σε ένα πολύ ευμετάβλητο περιβάλλον. Και αν δεν αναπτύξει την ευελιξία και την διεπιστημονικότητα, όπως λέω εγώ, δεν θα καταφέρει να επιβιώσει εύκολα. Και σε αυτό έχουμε μερίδια ευθύνης εμείς. Όλοι εμείς. Μεγάλη Πέμπτη.
Αυτές οι κουβέντες μένουν πραγματικά σε αυτή τη συζήτηση την οποία κάνουμε. Κύριε Ριζόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Έκλεισε η γραμμή. Αν μπορούμε, Κατερίνα, να επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον κύριο Ριζόπουλο, δεν ξέρω τι με πήγε στραβά, να του ευχηθούμε χρόνια πολλά, καλή ανάσταση, να τον ευχαριστήσουμε για αυτές τις κουβέντες, την πρόκληση, την κρίση και τις ευκαιρίες που υπάρχουν, τα μηνύματα προς την νέα γενιά, τους ανθρώπους, τους νέους ανθρώπους που συνεχίζουν μετά από μας. Η ζωή έχει πάντα μια συνέχεια και όλα αυτά τα οποία θα έχουν κατά νου για να προχωρήσουν και να φτιάξουν τη δική τους ζωή και την δική τους οικογένεια. Μάλλον η τηλεφωνική γραμμή είχε θέμα. Λοιπόν, εγώ είπα ότι έπρεπε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως για αυτές τις κουβέντες, να σας ευχηθούμε καλή ανάσταση σε εσάς, στην οικογένειά σας, και να σας ευχαριστήσω από την άλλη για τις θερμές ευχές, κύριε Ριζόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τουλγεράκη. Πάντα απολαμβάνω, όπως είπα και στην αρχή, κάθε συζήτηση μαζί σας. Ας κρατήσουμε το μήνυμα της Μεγάλης Εβδομάδας που καταλήγει με την ελπίδα της Αναστάσεως. Δεν θα μείνω στο ρητό ότι όλα θα πάνε εν τέλει καλά. Θέλει πολλή δουλειά και προσπάθεια για να πάνε εν τέλει όλα καλά. Αλλά νομίζω όμως ότι δεν έχουμε κανένα δικαίωμα στην παρέτηση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν συνεχίζουμε με το καθήκον και την αποστολή μας που είναι να διασφαλίσουμε το κάθε μας βιώσιμο αύριο. Και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πραγματικά αγωνίζονται καθημερινά γι' αυτό. Οφείλουμε να τους αναδεικνύουμε και τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο αυτό προσπαθώ να κάνω πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε δικαίωμα στην παρέτηση. Απίστευτα καλό. Έτσι λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή ανάσταση. Να είστε καλά. Καλή ανάσταση. Γεια σας. Γεια σας.